La Casa de Papel. Σειρά είναι. Δεν έγινα περισσότερο αυτιστικό από ότι είμαι. Κάθε φορά που ακούς έρχεται ή ήρθε το καλοκαίρι, φαντάζεσαι ότι είσαι στην παραλία. Αλλά η αλήθεια είναι ότι το περισσότερο καλοκαίρι θα το περάσει κάτω από το air condition. Γι' αυτό και εγώ αυτή τη φορά σου έχω σειρά, όχι και τόσο γνωστή, να αποφύγει ρε παιδάκι μου να συνειδητοποιήσει το πόσο σκατά είναι η ζωή σου, κοιτάζοντα θηλυκά στο Instagram που βγάζουν μπρούμι φωτογραφίες εστιάζοντας τον κόλλο τους με φόντο την παραλία και καλά. Οχτώ ληστές εδώ που λες αποφασίζουν όχι να μπουν σε μια τράπεζα και να τη ληστέψουν αλλά να μπουν στο όμισμα το να τυπώσουν λεφτά και να τα πάρουν. Οκ okay, το σενάριο είναι πιο μέτριο και από το φρέντο καπουτσίνο μου αλλά εστίασε στους χαρακτήρες και ειδικά στους ληστές. Τσέκαρε, τσέκαρε. Ο καθένας έχει ψευδόνυμο όνομα από πόλη το οποίο συνάδει με το χαρακτήρα του. Έχουμε τον Βερολίνο, ο οποίο είναι μεθοδικό, αυστηρό και ψιλομουνόπανο, αλλά έχει πάντα δίκιο. Όπω οι περισσότεροι Γερμανοί. Η Τόκιο, που είναι σαν χεντάι, λίγο πριν βιαστεί από μια ομάδα κθούλου. Ο Μόσχα, που ήταν εργάτη και δρώνει μασχάλε του ακόμα και στου μείον 50. Και ό,τι σκεφτεί θα το κάνει, γιατί στον πούτσο του όλα. Ρωσία. Ο γιο του, ο Ντένβερ, που είναι λίγο ψιλοδιάφορο. Και να μην υπήρχε Klein όπως η πόλη. Δεν έχω ιδέα που βρίσκεται. Η Ναϊρόμπι που είναι από τις τύπισες που έχουν περάσει πολλά αλλά για να το καταλάβεις και να τα μάθεις πρέπει να τη γνωρίσει. Όπως και η πόλη μετά από τις θερμοκρατικές επιθέσεις που δέχτηκε γαμώ την ανθρωπότητά μου γαμώ. Ο Ρίο από την άλλη είναι ακριβώς αυτό που κατάλαβες. Φράγκα! Δεν νομίζω να το κομπέλιο! και Όσλο με τον Ελσίνκι που είναι κρύ και από μακρύ. Καλά κάνουν τα παιδιά, κανένα πρόβλημα. Εμεί εδώ θα είμαστε. Όλου αυτού του οργανώνει ο καθηγητή, ο οποίο είναι ο πιο μπάντα φλόρο όλων των εποχών. Είναι αυτό ο φίλο που δεν το σηκώνει το ποτό και την κρεπάλι. Αλλά κύριε φίλε, για την παρέα θα δώσουμε πόνο. Και ξερνάει λε και έχει πάθει οξία γαστρεντερίτιδα πριν περάσει την πόρτα του ρεκομελάδικου. Λοιπόν, για να τελειώνουμε, η σειρά τα έχει όλα. Χιούμορ, δράση, πόνο, έρωτα, μυστήριο και. Okay μια κολάρα. Μια κολάρα. Τι αυτό, ρε! Το μεγαλύτερο τη ατού όμω είναι οι ανατροπέ. Εκτό το ότι είναι πολλέ, είναι και έντονε. Σαν εκείνη την ανατροπή που πάθαμε με το Matrix Reloaded που περιμέναμε να είναι γαμάτο. Και χάθηκε από τη μνήμη μα πιο εύκολα και από συνδετήρα. Αλλά έχει γαμάτε ανατροπέ στη σειρά. Σαν αυτέ τι ανατροπέ αυτοκινήτων που είχε το Matrix Reloaded. Ναι, αυτέ ήταν γαμάτε. 8 μπανάνε από εμένα. Τα λέμε σε επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε. Καλό κάψιμο!